Και από ό,τι βλέπω είναι με την συνάδελφο. Σωτήρη, καλημέρα. Καλησπέρα Νίκο, από την αίθουσα σύνταξη τη ΕΡΤ. Δίπλα μου είναι η συνάδελφο, η Μάχη Νικολαρά. Πολυπίκυλη τη αντιδράση, Νίκο, μετά την χθεσινή απόφαση του ΣΤΕ. Τη θέση τη στην αρχική αισιοδοξία των συναδέλφων εδώ έδωσε ο προβληματισμό για την επόμενη μέρα. Περισσότερα θα μα πει η Μάχη. Καλησπέρα. Είπε για αισιοδοξία, Σωτήρη. Υπήρχε πραγματικά έξω στον κόσμο περισσότερο, γιατί εμείς που είχαμε αρχίσει να δεχόμαστε τα τηλεφωνήματα και να προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν ήμασταν τόσο αισιόδοξοι. Ο κόσμος όμως που είναι συγκεντρωμένος εδώ τόσες μέρες και μας στηρίζει, με τη μία λέξη που άκουσε ανοιχτή ΕΡΤ, χωρίς να ξέρει τα υπόλοιπα, τις παραμέτρους δηλαδή που βάζει η απόφαση, ίσως και στην αρχή να χάρει και λίγο. Όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Είναι πολύ σημαντική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μια μεγάλη νίκη για τη δημοκρατία σε ό,τι αφορά το σήμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που διατάσσει να ανέβει αμέσως στις πλατφόρμες μετάδοσης, και απορούμε πραγματικά γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, όπως διατάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να εκπέμπουμε σε όλο τον ελληνισμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ. Δουλεύουμε κανονικά όπως όλες αυτές τις μέρες. Δείχνουμε ποια πραγματικά είναι η δημόσια τηλεόραση για τη δικιά μας, κατά τη δικιά μας άποψη. Το όραμά μας για τη δημόσια τηλεόραση. Έχουμε ανοίξει την τηλεόραση στην κοινωνία. Στην κοινωνία που έρχεται εδώ και μας συμπαρίσταται. Σε όσους μας τηλεφωνούν από όλη την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Και κάθε άνθρωπος βρίσκει εδώ τη φωνή του σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους άνθρωποι που ίσως δεν θα έβρισκαν αλλού περιθώριο να εκφραστούν. Πριν από λίγο καταλήξαμε σε μία ανακοίνωση γραπτή από πλευράς του συντονιστικού των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και αν θέλετε πολύ ευχαρίστως να σας τη διαβάσω. Βεβαίως, Μάχη, σ' ακούω. Ωραία. Από σήμερα το πρωί, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας χρησιμοποιείται για ένα νέο γύρο προσπαθειών από τους κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να στελεχωθεί το ενδιάμεσο σχήμα που θα οδηγήσει στην οριστική ταφόπλακα της ΕΡΤ. Καταγγέλουμε για μια φορά ακόμη την προσπάθεια να στηθεί προσωρινός μηχανισμός εντός και εκτός ΕΡΤ για να εκπέμψει σήμα και πρόγραμμα μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο φοέρα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Την ώρα που το σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ βρίσκονται στον αέρα, επιχειρείται ξανά η πρόσληψη εκλεκτών με αδιαφανείς διαδικασίες, μυστικά τηλεφωνήματα και εξευτελιστικές πραγματικά μεθοδεύσεις. Οι συνάδελφοι όμως κλείνουν τα αυτιά σε αυτές τις ειρήνες και συνεχίζουν ανυποχώρητοι τον κοινό αγώνα και επιμένουν συντονισμέα στην προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή. Δηλαδή, να ακυρωθεί η απόφαση για λουκέτο στην ΕΡΤ, να πάρθουν πίσω οι απολύσεις όλων των εργαζομένων, να επανέλθει το σήμα της ΕΡΤ στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γιατί φαίνεται ότι ακόμα αγωνιζόμαστε γι' αυτό, παρά την σαφή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, αν υπάρχει ένας τρόπος να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, είναι η παρουσία όλων μας εδώ στη δουλειά μας στο Ραδιομέγαρο. Η ΕΡΤΙΜ λειτουργεί, είναι εδώ και η ΕΡΤΙΜ είμαστε εμείς. Αγαπητή Μάχη Νικολάρα, είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης. Καλημέρα και από μένα. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα το οποίο ανέκυψε χθες το βράδυ ήταν πλέον εξόχως, θα έλεγα, πολιτικό και πέρα και πολύ μακριά από την ΕΡΤ. Έχω την αίσθηση ότι από χθες το βράδυ. Από την αρχή, νομίζω, ήταν, Νίκο, πολιτικό και το ξέραμε. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει όμως, παρακολουθώντας, θα έλεγα, με μια προσπάθεια να είμαι ακριβής, τον κύριο Δενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη και στη συνέχεια τον κύριο Στουρνάρα, αλλά διαβάζοντας και μέσα από τις γραμμές την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήταν σαφές πως οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ήταν πλέον κρεμασμένοι στην κυριολεξία. Και ότι αυτό το οποίο διεξάγεται εδώ πέρα και. Μερικές ώρες, δηλαδή από τις 12 τα μεσάνυχτα χθες, είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ έντεχνη, είναι η αλήθεια, να ξεπεραστεί ο κάβος της ΕΡΤ προκειμένου και σύγκληση να υπάρχει και συνέχεια στην τρικομματική κυβέρνηση να υπάρξει
δεδομένων και των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των δανειστών και οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί η ΕΡΤ ως, πώς να το πω, η αφετηρία για άλλες τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις στην ελληνική διοίκηση, γενικότερα, στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ. Και έχω την αίσθηση πως εσείς είστε όμοιροι αυτής της κατάστασης και όσο περνάνε οι μέρες και τα 24 ώρα, τα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν να υποστηρίζουν την διαδικασία αυτή στη δημόσια τηλεόραση, όπως άρχισαν την περασμένη Τρίτη με την δική σας την συνδρομή, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ που πήγαν να πάρουν ορισμένες αποστάσεις, θα ξαναβρεθούν στο κλουβί. Όχι ακριβώς στο μαντρί, αλλά στο κλουβί. Γιατί το κλειδί όλης της υπόθεσης, το εξτόμησε ο κύριος Βενιζέλος, ήταν μία λέξη. Ανασχηματισμός. Και την είπε ο Βενιζέλος και την είπε στην αρχή. Έστω και αν δεν συζητήθηκε εμβριθώς χθες στο Μαξίμου. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Είπα και πριν ότι ξέραμε από την αρχή ότι η λύση είναι πολιτική. Τα κόμματα είναι υπόλογα στον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό που βρίσκεται κάθε μέρα μέχρι το πρωί εδώ έξω από το Ραδιομέγαρο και είναι μια συμπαράσταση τόσο συγκινητική που πραγματικά όλοι μας έχουμε, μας δίνει τόσο πολύ κουράγιο που μπορούμε να αντέξουμε αυτές τις μέρες και ακόμη περισσότερες, γιατί μαζί με αυτό τον κόσμο μπορέσαμε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, την πραγματική δημόσια τηλεόραση. Τα πολιτικά κόμματα λοιπόν αναζητούν όντως τη διέξοδο που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να παραμένουν σε αυτή την κυβέρνηση. Είναι κατανοητό αυτό, όμως ταυτόχρονα νομίζω ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό και θα πρέπει η τελική απόφαση που θα λάβουν να είναι σε σύμπραξη με το αίσθημα του ελληνικού λαού και όχι μόνο όλου του ελληνισμού και των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό και που αγωνιούν για αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνω, γι' αυτό θα βάλω στη συζήτηση τον κύριο Στρατούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Στρατούλη, καλησπέρα. Και απέναντί μου, μέσα στην αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ, δίπλα το κοντρόλ, είναι η συνάδελφος, η Μάχη Νικολαράκη και ο Σωτήρης Σκουλούδης, ο ρεπόρτερ μας. Κύριε Στρατούλη, καλημέρα. Να είστε καλά, γεια και χαρά και καλή δύναμη να έχει η συναδέλφισά σου από την ΕΡΤ και όλοι οι συνάδελφοί της, αυτή την πολύ μεγάλη μάχη που δίνουν και που έχουν τη συμπαράσταση ενός μεγάλου τμήματος του λαού μας, που η αλληλεγγύη του πραγματικά είναι συγκινητική και είναι αυτή που καθορίζει και τις εξελίξεις. Έχω την αίσθηση, Δημήτρη Στρατούλη, ότι από χθες τα μεσάνυχτα η ΕΡΤ είναι μια, θα έλεγα μυρολατρικά, μια ηφηγένεια η οποία επιχειρείται να θυσιαστεί στον βωμό των πολύ συγκεκριμένων κομματικών φιλοδοξιών των τριών που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι συγγνώμη Δημήτρη Στρατούλη, έχω την αίσθηση ότι από χθες το βράδυ επιχειρείται μια επιχείρηση σύγκλησης, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την ΕΡΤ και μπήκε στις λεπτομέρειες που αφορούν πλέον και τα δύο μικρά κόμματα της συγκυβέρνησης. Εννοώ τον ανασχηματισμό, εννοώ την αναδιάρθρωση αυτού της προγραμματικής του συμφωνίας, εννοώ τον τρόπο συντονισμού, εννοώ περισσότερους υπουργούς μες στην κυβέρνηση, εννοώ πίτα, από, ναι, τη νέα, ναι. Από τη νέα ΕΡΤ, πώς θα ονομάζεται, Νερίτη, όποιος ονομαστεί. Και την πίτα αυτή ο κύριος Σαμαράς είναι διατεθειμένος να τη δώσει, την έδωσε με τα 9 σημεία, 6 συν 3. Λοιπόν, ναι. Αυτό επιχειρείται από χθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε χθες την εκδήλωσή του, είχε τον λίγο κόσμο που είχε ή τον πολύ κόσμο κατ' εσάς στο κάτω μέρος της πλατείας. Δεν ήταν η συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου το 80 ή το 81 που θα ανέτρεπε όλη την κατάσταση. Ήταν μια καλή συγκέντρωση, δεν ήταν όμως παραπάνω από μια καλή συγκέντρωση. Θέλω να πω, το κλίμα στην πλατεία, στους δρόμους δεν είναι εκλογικό. Άρα συμπεραίνω ότι επειδή δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, η συμπαιγνία συνεχίζεται με ηφηγένεια την ΕΡΤ. Και θέλω να μου πεις αν κάνω λάθος ή όχι. Όχι, δεν κάνεις, Νίκο, για άλλη μια φορά λάθος δεν κάνεις. Είχαμε χθες ένα καταγέλαστο συμβιβασμό μαϊμού ανάμεσα σε Σαμαρά Βενιζέλο Κουβέλη, με μεγάλη κολοτούμπα ολκής στην κυριολεξία από τον, κυρίως από τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, σε μια σύσκεψη φαρσοκομωδία που μόνο ειρωνικά σχόλια έχει προκαλέσει σε μεγάλα τμήματα του λαού μας, και ο κύριος Σαμαράς και τα δύο δίθεν ατακτούντα συνεταιράκια του προσπάθησαν να βρουν μια συμβιβαστική εντός ή εκτός εισαγωγικών λύση προκειμένου να σώσουν την συγκυβέρνησή τους από την πτώση, τη συγκυβέρνησή τους όμως που έτσι κι αλλιώς είναι καταραίουσα, και αν δεν καταρρεύσει το Μούνι
θα καταρρεύσει τον επόμενο Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά, ναι, μία ένεση προσπαθούν να δώσουν, Νίκο, μία ένεση για να τη βγάλουν ως κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές της Γερμανίας. Δυστυχώς με ηφηγένεια την ΕΡΤ. Διότι παρότι η απόφαση για την ΕΡΤ έχει τις μαύρες σκιές της και τα προβλήματά της και τις ασάφειές της, ωστόσο, τουλάχιστον με την ερμηνεία που έδωσαν και δύο από αυτούς, τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και με ερμηνεία που έχουν δώσει έγκυροι νομικοί κύκλοι της χώρας, θα έπρεπε σήμερα το πρωί τουλάχιστον να έχει πέσει το μαύρο, τουλάχιστον να έχει επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ με όλο το προσωπικό της και με όλη την υποδομή της όπως ήταν μέχρι σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι ο Στουρνάρας αυτό θα το καταθέσει ως σχέδιο αύριο το απόγευμα στη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών. Ναι, ενδεχομένως, και ταυτόχρονα ψάχνει για μια μεταβατική λειτουργία με ρουσφετολογικές προσλήψεις, με διαφανείς διαδικασίες κλπ. Η δική μας γνώμη είναι ότι όσο δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός είναι έτσι κι αλλιώς και έξετος και παράνομος και παράτυπος και αντισυνταγματικός. Εγώ θέλω και σου να θυμίζω, και σου θυμίζω, αγαπητέ Νίκο, ότι όταν βγαίνει μία απόφαση από ένα μονομελές πρωτοδικείο που κηρύσσει μία απόφαση παράνομη και, καταχρηστική, η κυβέρνηση τρέχει να την εφαρμόσει. Όταν πάει να ξεσπάσει μία απεργία, αμέσως κηρύσσει μία μεγάλη απεργία, ακόμα και προληπτικά προληπτική επιστράτευση. Και εδώ έχουμε προσωρινή διαταγή από το Συμβούλιο Επικρατείας και δεν την έχει εφαρμόσει ακόμα. Και δεύτερο, διότι δεν είναι μόνο ο Σαμαράς ο οποίος δεν εφαρμόζει την απόφαση να ανοίξουν οι συχνότητες της ΕΡΤ, να μεταδοθεί το πρόγραμμά της με το προσωπικό της κλπ. Είναι και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Πρέπει να μας πούνε επιτέλους. Πρέπει να μας πούνε επιτέλους ποια είναι η θέση τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ποια είναι η θέση τους για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία έδωσε τη δυνατότητα να βγει η κοινή υπουργική απόφαση για να κλείσουν την ΕΡΤ. Καλά, ο Βενιζέλος καλύπτεται πίσω το νομοθέτημα. Θα ψηφίσουν που την τροπολογία σήμερα του ΚΚΕ. Θα ψηφίσουν την τροπολογία αύριο του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα της κατάργησης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Τι θα κάνουν, ειδικά σήμερα. Έξι ώρα είναι, πλησιάζει η ώρα. Μείναν τέσσερις και κάτι ώρες. Τι θα κάνουν, αν ψηφίσουν την τροπολογία, η ΕΡΤ επανέρχεται. Καταργεί την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η κοινή υπουργική απόφαση. Τι θα κάνουν. Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουν αυτό το παιχνίδι της πολιτικής μαϊμούς. Πρέπει να το σταματήσουν. Ξέρουμε ότι πιέζονται και αυτοί και ο Σαμαράς να κρατήσουν την κυβέρνησή τους, να μην πάμε σε εκλογές, γιατί τους πιέζει το εγχώριο οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο και το ευρωπαϊκό. Και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και όλοι αυτοί που έρχονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας βγουν να μην κρύβονται στο δάχτυλό τους να πούν την αλήθεια. Η γνώμη μου όμως, Νίκο, είναι, και αυτό θέλω να το καταγράψεις, ότι με βάση μια εμπειρία πολιτική την οποία έχω και συνδικαλιστική, ότι είναι οι μήνες και οι μέρες μετρημένες αυτής της κυβέρνησης. Ήταν η αρχή του τέλους. Μάλιστα. Δεν του βγήκε του Σαμαρά. Η υπόθεση της ΕΡΤ έσκασε σαν βόμβα στα χέρια του. Κυρίως η λαϊκή κινητοποίηση, η αλληλεγγύη που υπάρχει στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα και η διεθνής απομόνωσή του, η διεθνής καταδίκη και αλληλεγγύη που υπάρχει με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ ήταν ουσιαστικά και η πολιτική ταφόπλακα αυτής της κυβέρνησης. Τώρα, αν θα μπει σε 10, σε 20 μέρες ή το Σεπτέμβριο αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές, αυτό θα το δείξουν οι εξελίξεις. Εγώ θέλω να βάλω ένα θέμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Δημάρχη και το Πασόκ με την τροπολογία του ΚΚΕ, δεν ξέρω τι θα κάνει με την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, συνεδριάζουν και μάλιστα με. Και αύριο είναι και δική πυρετώδη μας και πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει. Με πυρετώδη τρόπο συνεδριάζουν τα εκτελεστικά του γραφεία για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, και εδώ θέλω να βάλω στο παιχνίδι, στην κουβέντα και την μάχη την Νικολαρά, είναι εάν γνωρίσουμε επακριβώς πώς μεθοδεύεται η ιστορία του σήματος της ΝΕΡΙΤ. Όντως υπάρχει ιδιωτικός εκδοτικός οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται ως μηχανισμός σε αυτή τη διαδικασία, διότι αν σημαίνει αυτό, τότε σημαίνει πως η κυβέρνηση έχει, πώς θα το πω, έχει παντρευτεί έναν ιδιωτικό εκδοτικό φορέα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες και άλλα κτλ. Και μεθοδεύει μία διαδικασία. Θέλω να ρωτήσω τη μάχη την Νικολαρά, εάν όντως αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς ή αν πρόκειται για μία ακόμη ραδιοαρβίλα η οποία κυκλοφορεί. Όχι, οι πληροφορίες είναι ακριβείς και γι' αυτό και εκδώσαμε την ανακοίνωση που σας διάβασα πριν από λίγο. Είναι απολύτως ακριβής, στείνεται αυτός ο μηχανισμός, το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και από την εκτίμηση που θα κάνει το κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα από τα τρία, αλλά και τα υπόλοιπα δύο, γιατί αναρωτιέμαι για πόσο ακόμη θα ανέχονται να έρχονται σε μια συνάντηση τριών αρχηγών πρωτετελεσμένου.
Αναρωτιόμαστε όλοι εδώ για πόσο ακόμα θα συνεχιστεί αυτό και να βγαίνουν να λένε ότι δεν υπάρχει συμφωνία, δεν ξέραμε το ένα, δεν ξέραμε το άλλο, δεν υπάρχει απειλείται η κυβερνητική συνοχή και εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους που περιμένουν από εκείνους μια καθαρή λύση. Μιλάμε για τον ελληνισμό ολόκληρο που περιμένει από εκείνους μια καθαρή λύση που μόνο εκείνοι μπορούν να δώσουν. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη Στρατούλη, λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Δεν έχω ξαναδεί αυτό να στείνεται μια πλατφόρμα δημόσια τηλεόραση στη βάση ενός ιδιωτικού μηχανισμού, ο οποίος εκπροσωπεί πολύ συγκεκριμένα εκδοτικά ιδιωτικά συμφέροντα. Ναι, λοιπόν, το είχα πει από την αρχή. Ναι, ναι, κάτσε τώρα, έχει προχωρήσει το πράγμα, διότι αναλυθεύουν οι φήμες και έχουμε ονοματεπώνυμο επίθετο, διεύθυνση και, πώς το λένε, και κινητό τηλέφωνο, τότε το πράγμα περνάει σε μια άλλη φάση. Διότι είναι η πρώτη φορά που το λέμε αυτό. Προσέξτε, το ίδιο το εκδοτικό... Για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα. Λοιπόν, πρόσεξε, ονόματα από το ίδιο αυτό το εκδοτικό συγκρότημα αποτέλεσαν για πάρα πολύ καιρό, πολύ συγκεκριμένη περίοδο, την ηγεσία της ΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης. Εάν λοιπόν αυτά όλα ισχύουν και επειδή εγώ δεν έχω ένα χαρτί τέτοιο για που να μου λέει ναι, ισχύει ή όχι, και εγώ ακούω τις φήμες, τα σχόλια, τα κουτσομπολιά, αλλά και το ρεπορτάζ, ρωτάω. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Ναι, είναι πολύ σημαντική. Ναι, να ακούσουμε τη μάχη. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα. Πώς θα το κάνουμε? Έτσι, ακριβώς. Και νομίζω είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία την οποία κάνουν οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι μεταξύ όλων των άλλων το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκτός από το να απολυθούν 2.000 εργαζόμενους που ήταν η μνημονιακή υποχρέωση, εκτός από το ότι με το μαύρο ουσιαστικά τρομοκρατούνταν και ο ελληνικός λαός να μην κινητοποιηθεί για οτιδήποτε, εκτός από όλα τα άλλα, στόχος ήταν και το να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα πολιτικοεκδοτικά και εκδοτικά συμφέροντα και συμφέροντα καναλαρχών και εκδοτών. Και από ό,τι φαίνεται η εκτίμησή μας αυτή επιβεβαιώνεται και όπως σας είπα και πριν, αυτό πρώτα απ' όλα, εκτός από τη δουλειά τους και το ψωμί τους που χάνουν 2.700 εργαζόμενοι της ΕΡΤ, εκτός από όλες τις άλλες συνέπειες, είναι βαθύτατο πλήγμα στη δημοκρατία και αυτό δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι απολύτως εξαρτημένη όχι μόνο από τους κυρίαρχους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κυρία Μέρκελ, αλλά και από την οικονομική και τηλεοπτικοεκδοτική ολιγαρχία της χώρας μας. Και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερα ανησυχητικό και γι' αυτό το λόγο μαζί με χιλιάδες άλλους αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το γρηγορότερο δυνατό. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η κοινή υπουργική απόφαση για την ΕΡΤ θα πρέπει να ανατραπεί και θα κάνουμε οτιδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνουμε οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη Στρατούλη. Καλή δουλειά. Να είστε καλά και δυο. Και καλή δύναμη και κουράγιο στη μάχη. Εγώ δεν θέλω να αφήσω τη μάχη την Νικολαρά, θέλω και ακόμη κάτι. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Αν όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν συγκλίνουν στο γεγονός ότι υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή μεθοδεύει το ανέβασμα του σήματος και εκπομπή του σήματος από την δημόσια τηλεόραση. Εάν ισχύει ότι, και βεβαίως ισχύει και το αντιλαμβάνομαι, διότι έχει φτάσει και εμένα στα αυτιά μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει τέτοια τηλεφωνήματα και είναι προσωπικοί μου φίλοι, ορισμένοι μάλιστα και το πάλι ποτέ συνεργάτες. Λοιπόν, εάν όλα αυτά ισχύουν, τότε νομίζω, αγαπητή μάχη, ότι πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη, πλήρης, ξεκάθαρη, με ονόματα και κινητά τηλέφωνα, όταν το λέω αυτό εννοώ, δηλαδή με πλήρη στοιχεία, καταγγελία. Διότι, εάν διαβάσει κανείς ανάμεσα τις λέξεις και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας... Νίκο μου, δεν είναι στόχος μας να κρεμάσουμε συναδέλφους στα μανταλάκια. Όχι αυτούς τους συναδέλφους. Όχι, δεν κατάλαβες μάχη. Στον χώρο μας υπάρχει πάρα πολύ ανεργία. Τους μηχανισμούς εννοώ. Τους μηχανισμούς τους καταγγείλαμε ήδη από σήμερα. Το όνομα στο οποίο αναφέρεσαι το γνωρίζουμε κι εμείς. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέλος ενός προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε τις κινήσεις μας. Ήδη κάνανε το λάθος εχθές να εκπέψουν σήμα
ενός οργανισμού που δεν υπάρχει στην Ντίτζια και αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα, θα προχωρήσουμε σε αυτές τις κινήσεις. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι οι συνάδελφοι, όσο και εξευτελιστική να είναι αυτή η διαδικασία πραγματικά εκ μέρους της κυβέρνησης, να εκμεταλλεύεται τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται τόσοι άνεργοι συνάδελφοι και να προχωρεί σε τόσο αναξιοπρεπείς διαδικασίες για να συγκροτήσει ένα μηχανισμό ενάντια σε κάποιους άλλους ανθρώπους, εμείς επιμένουμε. Δεν στρεφόμαστε απέναντι στους συναδέλφους και επιμένουμε. Η ΕΡΤ είμαστε εμείς, η ΕΡΤ είναι εδώ, δουλεύουμε κανονικά. Η ΕΡΤ είναι ο μόνος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που υπάρχει στην Ελλάδα και η ΕΡΤ είμαστε εμείς. Μαχή, μέσα σε αυτό το κειμενάκι, το διατάσσομεν του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και κατά τη γνώμη μου κομβική ασάφεια. Δεν λέει τον δημόσιο φορέα. Δεν λέει την δημόσια τηλεόραση. Λέει δημόσιος φορέας. Δημόσιος, ναι, όμως στην αρχή, το προσέξαμε, ναι, και εμείς αυτό, ναι. Νίκο. Στην αρχή όμως λέει, βεβαίως, στην αρχή όμως, την πρώτη παράγραφο, αν θυμάσαι καλά και θυμάσαι, είμαι βέβαιη, λέει πάρα πολύ ρητά, δεν το έχω μπροστά μου, ότι θα πρέπει αμέσως να γίνουν όλες οι ενέργειες ώστε να εκπέμψει το σήμα, να εκπέμψει πρόγραμμα η ΕΡΤ ΑΕ. Η ΕΡΤ ΑΕ είναι εδώ μέσα, εδώ που βρισκόμαστε. Δεν έχει πάψει να εκπέμπει, να παράγει πρόγραμμα ούτε ένα λεπτό από την Τρίτη στις 12 η ώρα και δεν θα πάψει. Άρα δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο στο οποίο μπορεί να βασιστούν και να πούνε υπήρξε κενό, υπήρξε μαύρο, υπήρξαν οι εργαζόμενοι που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Ακριβώς. Άρα και πάρα πολύ σωστά. Μάχη, ξέρω και επαναλαμβάνω. Είναι πολύ μεγάλη διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων η παρουσία όλων μας εδώ στον εργασιακό μας χώρο. Μάχη Νικολαρά, ξέρω ότι έχεις δουλειά. Να είσαι καλά και να συνεχίσεις εσύ και όλοι οι άλλοι συναδελφοί. Αυτό το βήμα, από τη web της ζούγκλας, ξέρεις ότι είναι και δικό σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Την πρώτη στιγμή και σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Σωτήρης Κουλούδη, μ' ακούς? Γεια σας. Σ' ακούω, Νίκο. Λοιπόν, να πούμε, Νίκο, ότι θα είναι και σήμερα μια μεγάλη μέρα. Στις 3 η ώρα αναμένεται να έχουμε μια συνέντευξη της ΠΟΣΠΕΡΤ. Εδώ στις 5 η ώρα θα έχουμε μια πορεία φοιτητικών συλλόγων, η οποία θα ξεκινήσει από το Μετρό Νομισματοκοπείο, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από την ΕΡΤ, μέχρι το Ραδιομέγαρο. Ακόμα μια εκδήλωση και πορεία συμπαράστασης από τις πολλές που έχουν γίνει, Νίκο, εδώ και μια εβδομάδα πλέον κινητοποιήσεων στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Σου δίνω, θέλω να σου δώσω τον χρόνο και να βρεις άλλα παιδιά για να συζητήσουμε μαζί. Αλλά και να ξέρεις, να κάνεις το γνωστό σου οδηπορικό μέσα στους διαδρόμους της ΕΡΤ για να δεις όλους τους φίλους και τους συνάδελφους οι οποίοι θέλουν να βγουν και να πούν, να έχουν το δικό τους βήμα και να εξηγήσουν το πώς σκέφτονται.